Η χώρα οφείλει να βαδίσει συνολικά προς μια ανοιχτή, εξωστρεφή οικονομία. Άλλωστε και η πανδημία απέδειξε ότι η παραγωγική μας βάση, η παραγωγική μας προοπτική οφείλει να διαφοροποιηθεί. Να μην εξαρτάται, για παράδειγμα, μόνο από την εποχικότητα, ούτε να περιορίζεται σε δραστηριότητες που μπορεί να είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε παγκόσμιους ηφαισιακούς κύκλους. Πρόκειται για μια πρόκληση της οποίας η βιομηχανία δεν μπορεί παρά να αποτελέσει βασικό κεντρικό βραχίωνα, με δημόσιους αρμούς που θα εγγυώνται τη συλλογική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, αλλά και με την συνεργασία, με τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα που θα τολμά, θα ερευνά και θα καινοτομεί. Μόνο έτσι θα παραχθεί καινούριος πλούτος και θα δημιουργηθούν νέες καλοπληρωμένες δουλειές. Η βιομηχανία προσφέρει τέτοιες δουλειές, σταθερές και καλοπληρωμένες. Η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να είναι ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες. Και αυτή την πορεία σηματοδοτεί και η σημερινή η επένδυση του έλαστρου Tandem. Σε μια εποχή, έχει σημασία αυτό, παγκόσμιας αβεβαιότητας, ολοκληρώθηκε η επένδυση μέσα στη λέλαπα του κορονοϊού. Είναι και αυτή ένα σημαντικός κρίκος σε μια αλυσίδα γεγονότων, θετικών γεγονότων για τη χώρα. Προδεκαημέρου ξεκίνησε επιτέλους η επένδυση στο ελληνικό. Προεβδομάδος λειτουργήσε η γραμμή 3 του μετρό προς Πειραιά. Πριν από λίγες μέρες, τρεις μέρες, ήμασταν στην Κέρκυρα, όπου ξεκίνησε ένα νέο πρωτοπόρο τουριστικό συγκρότημα στην Κασιόπη. Και αυτό μια πονεμένη ιστορία δεκαετούς ταλαιπωρίας από την ελληνική γραφειοκρατία, ενώ σήμερα γιορτάζουμε το δικό σας τολμηρό βήμα της Ελβάλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι η μεγάλη εθνική πρόκληση δεν είναι μόνο φιλόδοξη, αλλά είναι και ρεαλιστική. Αν επιχειρήσω λοιπόν, κλείνοντας, να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα της μεταλλουργίας, θα έλεγα ότι η αναβαθμισμένη έλαση της Ελβάλ να γίνει το ελαττήριο εκτείναξής της. Και αυτό το πρωτοποριακό τετραπλό έλαστρο να γίνει εφαλτήριο για μια βιομηχανική άνοιξη σε ολόκληρη τη χώρα.